Πρώτη μου ερώτηση, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, είναι πόσο σημαντικό είναι για τον δικό σας πολιτικό φορέα, δεν μιλώ για το σύνολο της κυβέρνησης, το όνομα Μακεδονία. Είναι γεγονός εδώ και πολλά χρόνια που ένα μέρος των πολιτών της χώρας εδώ αισθάνονται και χρησιμοποιούν αυτό τον όνομα και την ονομασία και αισθάνονται με αυτό το όνομα. Και εμείς εδώ όλοι οι πολίτες αισθανόμαστε σαν πολίτες Μακεδόνας. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του λαού της Φύρων που δεν ταυτοποιείται με αυτό το όνομα. Αλλά διαφέρει άλλη ονομασία. Ειδικά η αλβανική εθνότητα, αλλά και άλλες εθνοτικές ομάδες που ζουν στη Φάιρο. Γιατί, για παράδειγμα, οι αλβανόφωνοι της Φύρο να νιώθουν ότι είναι Μακεδόνες. Οι Αλβανοί που ζουν στο Φύρομ έχουν την εθνική τους ταυτότητα και θέλουν και ήδη να υπάρχει μια ονομασία η οποία να αντικατοπτρίζει όλη την εθνοτική σύνθεση αυτής της χώρας. Ο όρος Μακεδονία καλύπτει και τους αλβανόφωνους της Φύρομ. Σαν κρατική οντότητα θα μπορούσε να μας εκφράσει, αλλά σαν εθνοτική ομάδα, μέσα σαν εθνικό στοιχείο της Φάιρομ, δεν μας εκφράζει καθόλου ο όρος Μακεδονία. Από τις 5 ονομασίες οι οποίες ακούστηκαν στις συναντήσεις και στις διαπραγματεύσεις, υπάρχει κάποια με την οποία θα συμφωνούσε ο ίδιος ο κύριος Κασάμι περισσότερο? Το θέμα της ονομασίας είναι μια σοβαρή υπόθεση και εδώ και πολλά χρόνια βλέπετε παρεμβαίνουν πολλοί παράγοντες να βρουν μια αποδεκτή λύση για όλες τις πλευρές. Εμείς σαν κόμμα αντιπολίτευσης ποτέ δεν είχαμε πάρει μέρος σε αυτές τις ζητήσεις, αν και το είχαμε ζητήσει επί χρόνια τη συμμετοχή μας, ενεργή συμμετοχή μας στην επίλυση του προβλήματος. Κυβέρνηση Ζάεφ, γιατί θεωρείτε, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι περισσότερο ευέλικτη και θα μπορούσε να συμφωνήσει σε μία λύση ενώ το ΒΜΡΟ δεν ήθελε? Αυτή η παρούσα κυβέρνηση είναι πιο διαλλακτική και πάει να προσπαθήσει να βρει λύσεις αποδεκτές και για τους γείτονες και να είναι αποδεκτές από όλες τις εθνοτικές ομάδες μέσα στη Φύρο. Επειδή η Φύρο είναι αυτή η οποία θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ και αργότερα να γίνει κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι λογικό να πρέπει να κάνει κάποια υποχώρηση από μέρους της? Και βέβαια αυτή η κυβέρνηση είναι πιο διαλλακτική και όπως φάνηκε από τη συνάντηση των δύο πρωθυπουργών, βλέπουμε ότι υπάρχει προθυμία και επιθυμία και από τη δικιά μας κυβέρνηση να βρούμε αποδεκτές λύσεις για όλες τις πλευρές. Έχει σκεφτεί ο ίδιος ο κύριος Κασάμι το ενδεχόμενο αυτή η συζήτηση να μην οδηγήσει πουθενά και να μην μπει η χώρα του στο ΝΑΤΟ? Και βέβαια εμείς είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε με οποιοδήποτε μέσο για να μπει η χώρα, να ενταχθεί η χώρα στις δομές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολίτες της χώρας ήδη αισθάνονται αυτό το πρόβλημα που δεν έχουν ενταχθεί στις δομές του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες που φεύγουν από τη χώρα, αισθάνονται ότι η ελπίδα είναι λιγοστή και από την άλλη μεριά κανένας δεν ωφελεί όχι μόνο εμάς στο Φάιρο, αλλά και στις χώρες που είναι γύρω από εμάς, να μην ενταχθεί αυτή η χώρα στις δομές του ΝΑΤΟ και της Ένωσης, για να έχει μια ισορροπία γεωπολιτικής επιρροκής. Γι' αυτό η άποψή μας είναι ότι μπροστά από μια εθνικιστική λύση και εθνικές κορώνες πρέπει να βάλουμε τη λογική για συνύπαρξη όλων των λαών στην περιοχή. Ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Κασάμι, αντιλαμβάνεται ότι οι Έλληνες νιώθουμε ότι θέλουν να πάρουν ένα κομμάτι της δικής μας ιστορίας? Πιστεύω ότι με την ιστορία πρέπει να ασχοληθούν οι ιστορικοί, ενώ εμείς οι πολιτικοί πρέπει να ασχοληθούμε με το μέλλον της χώρας και των πολιτών της. Όσο λιγότερο να ασχοληθούν οι πολιτικοί με την ιστορία, με το παρελθόν, τόσο καλύτερα θα είναι για εκείνους να δουλέψουν το μέλλον της χώρας τους και όλων των λαών που εκπροσωπούν. Υπάρχουν πολλοί στη χώρα, εδώ στην Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, οι οποίοι θυμούνται τον ίδιο τον Μακαρίτη, κύριο Γκλιγκόροφ, να λέει ότι η χώρα σας δεν έχει καμία σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο.
Γι' αυτό και η τοποθέτησή μου ότι ας αφήσουμε τους ιστορικούς να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα, την ιστορία, και να τα βρούνε με αυτά τα διλήμματα. Εμείς οι πολιτικοί πρέπει να δούμε τι μας ενώνουν και τα γεννά και το μέλλον. Το κόμμα του είναι έτοιμο να δεχθεί κάποιες αλλαγές στο σύνταγμα της χώρας, αν αυτές είναι προαπαιτούμενο για να δεχθούμε σύνθετη ονομασία εμείς οι Έλληνες. Και βέβαια το κόμμα μας είναι έτοιμο και πρόθυμο να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση της συνεννόησης των δύο λαών, έτσι ώστε όταν υπάρχει το κλίμα αλληλού εμπιστοσύνης, όλα τα άλλα είναι εύκολο μετά να αλλάξουν και να πορευτούμε μαζί στο μέλλον. Άρα είστε έτοιμοι να αλλάξετε πράγματα τα οποία εμποδίζουν τις σχέσεις των δύο λαών, των δύο χωρών. Και βέβαια, λέει, βάσει κοινών συμφωνιών και κοινών συζητήσεων μπορεί να βρεθεί μια λύση η οποία να επιτρέπει αλλαγές, νομικές αλλαγές στο Σύνταγμα, μέσω της οποίας να γίνει μεγαλύτερη προσέγγιση των δύο λαών και των δύο χωρών. Και υπάρχει μια μερίδα πολιτών ήδη στη Φύρο, η οποία ήδη το έχει καταλάβει αυτό και είναι έτοιμη να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε πιο κοντά σε λύση σήμερα μετά από όσα έγιναν το τελευταίο τρίμηνο ή πιο μακριά, τι λέει ο Πρόεδρος? Εκτιμώ ότι είμαστε κοντά στη λύση παρά τα προβλήματα και θα ευχόμουν το 2018 να ήταν ορόσημο έτος για την ένταξη της ΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ και μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε και ο λαός μας και η χώρα μας να ενταχθεί στο ευρωατλαντικό συνασπισμό και όλες οι χώρες της περιοχής θα βρουν μια ισορροπία, από την οποία η ισορροπία θα βγαίνει κερδισμένη και θα βγαίνει πιο ανεβασμένη και ανεβασμένος και ο ρόλος της Ελλάδας στα Βαλκάνια. Δημοψήφισμα θα δεχόταν ο ίδιος να διενεργηθεί στη χώρα του αν καταλήξουμε σε κάποια πρόταση? Αν πρώτο βήμα, εγώ θα προτιμούσα και προτιμώ να υπάρχει κοινή συνένεση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων στη ΦΑΕΡΟΜ, αλλά άμα αυτό δεν υπάρχει, τότε πρέπει να απευθυνθούμε στο λαό. Αλλά αυτό είναι σε δεύτερο στάδιο. Και βέβαια θα είμαι έτοιμος και ο λαός να εκδηλωθεί για να βρεθεί μια αποδεκτή λύση για όλες τις πλευρές. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά μου για αυτή την ευκαιρία που είχαμε να συζητήσουμε. Δέχομαι αυτό που είπατε, ότι κάποια θέματα είναι για τους ιστορικούς και άλλα για τους πολιτικούς. Και επειδή είστε πολιτικός, δεν θα ήθελα να κουβεντιάσουμε περισσότερο για τα ιστορικά θέματα. Κάποια άλλη στιγμή θα το κάνουμε ίσως με άλλους γείτονές μας, για να δούμε τελικώς αν και κατά πόσο η ιστορία πρέπει να επιβάλλει πράγματα ή αν οι πολιτικοί την προσπερνούν. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ήταν ιδιαίτερη ικανοποίηση που απευθύνθηκα στον Έλληνα ακροατή, στον φίλο Έλληνα ακροατή, και είδα να πω ότι αποτυχημένοι πολιτικοί ασχολούνται με την ιστορία. Οι επιτυχημένοι πολιτικοί πρέπει να ασχολούνται με το μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα. Ήταν μεγάλη χαρά για μένα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Καλό νημίρ, σοντέ. Ευχαριστώ, καλή νύχτα.